Παιδιά, η κοπέλα δεν είναι με τα καλά της, είναι εντελώς τρελή. Κάντε κάτι. Δεν είναι στα καλά της. Είναι τρελή. Πολύ καλά τα λες, Λιδία. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα από το Do You Speak Greek και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε μαζί. Γεια σας αγαπημένοι μου! Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε παρέα 5 εκφράσεις από μια πολύ αγαπημένη μου ελληνική σειρά, το σόι σου, και μάλιστα 5 ιδιωματικές εκφράσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, εκτός από το λεξιλόγιο, να μαθαίνεις και τις εκφράσεις της. Και στα ελληνικά έχουμε πολλές. Με αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσω να καταλαβαίνεις τι λένε στις σειρές που βλέπεις και τι εννοούν με αυτά που λένε. Έτσι λοιπόν, μετά το βίντεο θα προσθέσεις ακόμη 5 εκφράσεις στο λεξιλόγιο σου για να τις χρησιμοποιείς όταν μιλάς ελληνικά. Στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα link για να κατεβάσεις ένα δωρεάν διαδραστικό PDF που μέσα έχει το βίντεο από τη σειρά, τους υπότιτλους και επιπλέον λεξιλόγιο. Γράψε μου στα σχόλια, βλέπεις ελληνικές σειρές, ποια είναι η αγαπημένη σου? Και βέβαια, αν θέλεις να βελτιώσεις τα ελληνικά σου μέσα σε μία κοινότητα, με σειρές, με τραγούδια, με παιχνίδια, με διασκέδαση γενικά και διαδραστικότητα, σε περιμένω στα webinar courses μου. Το link στο κουτί της περιγραφής. Σόι σημαίνει οικογένεια. Αυτό ακριβώς είναι το σόι σου. Μια μεγάλη, αληθινή, ελληνική οικογένεια. Η Λιδία έχει παντρευτεί τον Σάβα, αλλά οι οικογένειές τους δεν τους αφήνουν να έχουν έναν ήσυχο γάμο. Στο επεισόδιο που θα δούμε, η κόρη τους, η κόρη της Λιδίας και του Σάβα, η Σάντρα, έχει γενέθλια. Οπότε λοιπόν όλη η οικογένεια προσπαθεί να βοηθήσει με τις δραστηριότητες του πάρτι. Η αδερφή της Λιδίας, η Μπέλα, προσπαθεί να κάνει τον μίμο. Προσπαθεί να μιμηθεί τον Μαρσέλ Μαρσό. Η οικογένεια όμως δεν συμφωνεί. Και έτσι η Μπέλα λέει: «Γιατί δεν κατάλαβα ο Μαρσέλ Μαρσό τι διαφορετικό έκανε?» Πολλές φορές οι Έλληνες, όταν δεν συμφωνούμε, όταν διαφωνούμε έντονα με μία γνώμη, λέμε «Γιατί δεν κατάλαβα?» Πω πω, έχεις δίκιο, δεν είναι με τα καλά της. Και ο αδερφός της, ο Διονύσης, της απαντάει: «Για παλιότερα δεν ξέρουμε, πάντως τώρα τρίζουν τα κόκαλά του». Για παλιότερα δεν ξέρουμε, πάντως τώρα τρίζουν τα κόκαλά του. Τρίζουν τα κόκαλά του. Λέμε αυτή τη φράση όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κακό τρόπο έναν νεκρό άνθρωπο ή όταν κάποιος λέει κάτι κακό για κάποιον νεκρό. Δηλαδή, ο νεκρός δεν μπορεί να έχει ησυχία, δεν είναι ήσυχος. Η Μπέλα όμως απαντάει και του λέει: «Διονύση, τι ήθελες να κάνω, ακροβατικά?» Και εδώ απαντάει η Λιδία και της λέει: «Να καθίσεις στα αυγά σου». Να καθίσεις στα αυγά σου. Κάτσε στα αυγά σου. Μία από τις πιο γνωστές ελληνικές ιδιωματικές εκφράσεις. Είμαι σίγουρη ότι τη ξέρεις. Και τι σημαίνει? Μην κάνεις τίποτα. Μην κουνηθείς από τη θέση σου.
Τώρα, ο πατέρας τους, ο Βαγγέλης, συμφωνεί με τη Λιδία και τον Διονύση. Οπότε λέει στην Μπέλα, «Καλά σου λέει η αδερφή σου, δηλαδή έχει δίκιο η αδερφή σου, θα γελάσει κάθε πικραμένος με αυτά τα καμώματα». «Θα γελάσει κάθε πικραμένος» σημαίνει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι μόνο αστείο, είναι και γελίο. Πικραμένος σημαίνει πολύ στεναχωρημένος. Η Μπέλα όμως επιμένει και σκέφτεται μήπως θα έπρεπε να κάνει ένα κωμικό σοου. Ο Διονύσης όμως της απαντάει και της λέει «Μήπως να μην γίνουμε καθόλου σοου». «Μήπως να μην γίνουμε καθόλου σοου». Γίνομαι σοου, γινόμαστε σοου, σημαίνει ότι κάνουμε κάτι πολύ γελίο και ο κόσμος μας κοιτάει, όλοι μας κοιτάνε. Για παράδειγμα, μέθησε και έγινε σοου. Η μητέρα της Λιδίας πιστεύει ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι ένας μεγάλος μπουφές με φαγητά, ελληνικά φαγητά, έτσι όπως κάνουμε στην Ελλάδα, ξέρεις. Η Λιδία όμως δεν συμφωνεί και έτσι η μητέρα της λέει «Προτιμάς να κάνει η αδερφή σου βουβό κινηματογράφο» και η Λιδία απαντάει «Προτιμώ να μην κάνουμε ρεζίλι τη Σάντρα». Προτιμώ να μην κάνουμε τη Σάντρα ρεζίλι στο φίλο της. Κάνω κάποιον ρεζίλι σημαίνει ότι ντροπιάζω κάποιον. Συμπεριφέρομαι γελία και έτσι οι δικοί μου άνθρωποι ντρέπονται για μένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα έμαθες 5 καινούριες ιδιωματικές εκφράσεις, έτσι. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσεις να τσεκάρεις στο κουτί της περιγραφής το link για το δωρεάν PDF και το link για τα webinar courses μου. Θα σου αρέσουν πολύ! Εμείς τα λέμε στο επόμενο, έτσι! Σε περιμένω! Γεια! Yeah!